Το κακό αυτό επιτίθεται απέναντι στους ανθρώπους της θρησκευτικότητας και της πίστεως. Την ίδια ώρα, ο πνευματικός πατέρας του Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτης Πειραιός Καλλίνικος, από την Αγία Τριάδα, απαντούσε στις τελευταίες καταγγελίες περί αυθαίρετης βίλας της κατασκηνώσεως της Μητρόπολης στην Παιανία και οικονομικών ατασταλιών. Μας κυνηγούν κακοποιοί και συκοφάντες, όμως εμείς δεν φοβόμαστε. Έχουμε την προστασία της Παναγίας. Ο κύριος Καλλίνικος φέρεται ακόμη ότι έπαιρνε χρήματα από τους ναούς και τις ενορίες του Πειραιά. Ο εργολάβος Γιώργος Κωστογλάκης, μιλώντας στο Μέγκα, αναφέρθηκε και στη Χρυσοπηγή και τον Νικόδημο Φαρμάκη. Λέω πώς τον καταντήσανε. Όχι πώς κατάντησε, πώς τον καταντήσανε. Ο Νικόδημος δεν ήταν άνθρωπος για μπιστεώνικο. Πρέπει να έχει ευθύνη ο πνευματικός του. Ηθική, ναι. Εγώ του καταλογίζω την ηθική ευθύνη. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος κάλεσε σήμερα τους πιστούς να μην επηρεάζονται από την κρίση στην Εκκλησία. Τι βοήθεια όσα έγιναν οι λέγοντες. Εφαίρεταν εδώ. Η αλήθεια είναι την ελληνικά και η αγάπη της κομμουνικά. Αυτά με την Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε εμείς στη διεθνή επικαιρότητα.